μέτρα. Κοιτάξτε, υπάρχουν διάφορα ζητήματα έτσι όπως το θέσατε. Δηλαδή, το ότι υπάρχει μεταξύ των δανειστών συγκρούσεις και διαφορετικές προσεγγίσεις είναι γνωστό από το πρώτο μνημόνιο μέχρι τώρα. Δεν είναι καινούριο πράγμα αυτό. Το θέμα είναι κάθε φορά η ελληνική πλευρά πώς στέκεται απέναντι σε αυτά, δεδομένων των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει και που στη συνέχεια δεν τηρεί συνήθως. Δηλαδή, ακούω τώρα όλη αυτή τη συζήτηση για τον ESM και αν θα έπρεπε να κάνουμε πίσω και γιατί κάναμε πίσω και αν θα έπρεπε να κρατήσουμε σκληρή στάση. Μα είναι μέσα στο ίδιο το μνημόνιο η προϋπόθεση ότι πρέπει να συνεννοήσει με τους δανειστές και είναι απολύτως εύλογο αυτό από τη στιγμή που έχει υπογράψει τέτοιου είδους συμφωνία πριν προχωρήσει σε μέτρα τα οποία μπορεί να έχουν ένα δημοσιονομικό, μια αρνητική δημοσιονομική επίπτωση. Αυτό ήταν όλη η ιστορία. Το ότι ο κύριος Τσίπρας αυτό το χρησιμοποίησε προκειμένου να κάνει τα γνωστά δικά του κόλπα, να δείξει δηλαδή προς το εσωτερικό ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ διαπραγματεύομαι σκληρά και μοιράζω, έτσι, όταν ο ίδιος άνθρωπος πριν από 5 μέρες πέρασε 2,5 δισεκατομμύρια φόρους σε ανθρώπους οι οποίοι είναι ήδη διαλυμένοι, εννοώ τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, εννοώ τους άνεργους, εννοώ αυτούς που δεν μπορούν. Όταν λοιπόν στείνεται ένα ολόκληρο σκηνικό μόνο για εσωτερική κατανάλωση, είναι λογικό και το αντιλαμβάνομαι και οι έξω, να το πω έτσι, να αντιδρούν. Τώρα, αν θα προκληθούν εξελίξεις, εξ αυτού του λόγου δεν νομίζω ότι προκαλούνται εξελίξεις. Εξελίξεις προκαλούνται όταν από την δική μας πλευρά δεν τηρούνται τα υπεσχημένα. Μέχρι τώρα αυτή είναι η οδυνηρή εμπειρία που έχουμε. Η εμπειρία του 15 στο οποίο αναφερθήκατε προηγούμενα, αυτή ήταν. Λοιπόν, εγώ ελπίζω να μην έχουμε αρνητικές εξελίξεις, γιατί αν μιλάμε για εξελίξεις, μιλάμε για τέτοιου τύπου εξελίξεις, δηλαδή εκλογές οι οποίες δεν θα λύσουν απολύτως κανένα πρόβλημα, ίσα-ίσα θα επιτείνουν τα προβλήματα. Αντιθέτως, εμείς αγωνιούμε και κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου λέγοντας ότι αυτά τα οποία η ίδια η κυβέρνηση εξήγηλε και τα οποία με την πανοκρουσία σε ξύγκυλε μάλιστα. Δηλαδή το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης. Πού είναι το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης? Γιατί δεν κλείνει η αξιολόγηση? Δεν είναι γνωστό από την προηγούμενη εμπειρία μας ότι κάθε τέτοια καθυστέρηση επισύρει ένα βαρύτερο λογαριασμό εις βάρος ημών των ιδίων? Εμείς είμαστε τα υποζύγια αυτών των βαρών. Πού είναι η διαδικασία του χρέους? Καλά, για την ποσοτική χαλάρωση τι να πω εγώ τώρα. Τι να πω, δηλαδή εφόσον προϋπόθεση για να μπει στην ποσοτική χαλάρωση είναι να κλείσει η αξιολόγηση. Αν όλα αυτά πάλι τα κάνει ο κύριος Τσίπρας απλά και μόνο για να συμφωνήσει εν τέλει, δεν ξέρω με ποιους επαχθείς όρους μπορεί να είναι το προσφυγικό, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι, για να έρθει ίσα ίσα να πει ότι εγώ αντιστάθηκα και να πουλήσει πάλι το γνωστό παραμύθι στον ελληνικό λαό, νομίζω ότι αυτή την φορά δεν είναι κάποιος διαθέσιμος να το εισπράξει. Κύριε Καρακατσούλη, να κλείσει η αξιολόγηση. Όπως όπως, δηλαδή... Καθόλου όπως όπως. Άρα η διαπραγμάτευση που γίνεται προκειμένου να διατηρηθούν κάποια από αυτά που ζητάει η ελληνική κυβέρνηση. Μισό λεπτό. Τι ακριβώς ζητάει η ελληνική κυβέρνηση για να καταλάβω, γιατί εμείς έχουμε διάφορα αφηγήματα, ανά εβδομάδα έχουμε ένα αφήγημα. Δηλαδή, ζητάει την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και όχι... Μισό λεπτό. Όσον αφορά ένα-ένα. Για τα θέματα της εργασίας, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μια διαπραγμάτευση εξέλιξη. Ουδής αντιλέγει ότι πρέπει να ισχύσει το κοινοτικό κεκτημένο και στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα δεν αντιλαμβάνομαι προς τι, ας πούμε, όλη αυτή η υποτιθέμενη, ας πούμε, σκληρή διαπραγμάτευση. Δεν ξέρω ποιον. Ποιος διαφωνεί σε αυτό? Ποιος? Εγώ δεν έχω ακούσει κάποιον να διαφωνεί. Μα δεν έχω ακούσει. Μα επισήμως δεν έχει τεθεί στη διαπραγμάτευση ότι κοιτάξτε, εμείς είμαστε αντίθετοι να μην ισχύσουν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις. Μισό λεπτό. Ακούστε να δείτε. Δηλαδή έχουν συμφωνήσει σε αυτό και εμείς λέμε ότι δεν έχουν συμφωνήσει. Τι ακριβώς συζητάμε αυτή τη στιγμή? Αν συζητάμε για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, εγώ σας λέω από θέση αρχής ναι. Να σας πω όμως από θέση αρχής όχι σε κάτι που η κυβέρνηση λέει ναι και έχει να κάνει πάλι με τις διαπραγματεύσεις για τα εργασιακά. Σας λέω λοιπόν, χθες προχθές δόθηκε επίδομα, δόθηκε δηλαδή μία προσάυξηση στο μισθό. Εγώ είναι χαμηλή, δεν το σχολιάζω αυτό. Τη λογική θέλω να σχολιάσω. Στις αστικές συγκοινωνίες, οι οποίες είναι ελλειμματικές. Και το 16... Συλλογική σύμβαση εργασίας. Λοιπόν, για πείτε μου σας παρακαλώ, είναι δυνατόν να χρησιμοποιώ ένα κατά τα λοιπά πολύ χρήσιμο μέσο που είναι η συλλογική σύμβαση εργασίας προκειμένου να δίνω αυξήσεις σε ελληματικούς φορείς όταν την αμέσως επόμενη στιγμή αυτό το έλλειμμα ποιος θα το πληρώσει, κύριε Σκάλκο? Άρα λοιπόν διαφωνείτε με την μικρή αύξηση όπως είπατε που δόθηκε στους εργαζόμενους στις αστικές συγκοινωνίες? Εγώ διαφωνώ μέσω των συλλογικών συμβάσεων, να μας το ξεκαθαρίσετε αυτό γιατί μπορεί να γίνουν παρανοήσεις. Λοιπόν, διαφωνώ απολύτως η κυβέρνηση να χρησιμοποιεί προσχηματικά
τέτοιου τύπου εργαλεία, όπως είναι οι συλλογικές συμβάσεις, προκειμένου να περνάει τέτοια μέτρα τα οποία γυρίζουν, έχουν βαρύτατο αρνητικό αποτέλεσμα σε εμάς τους ίδιους. Δηλαδή το εισιτήριο αυτό ποιος θα το πληρώσει. Συμβάσεις, λοιπόν, την αύξηση. Να δίνονται αυξήσεις. Όχι, να υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις προκειμένου να μπορούμε να παίρνουμε τα καλύτερα που μπορούμε να πάρουμε σε μια διαπραγμάτευση, αλλά μέσα στα όρια των αντοχών της οικονομίας. Είναι δυνατόν, διότι αυτές οι αυξήσεις δεν δίνονται με την επίνευση της κυβέρνησης. Αυτοί οι μποναμάδες με πιανού την επίνευση δίνονται. Είναι η ίδια λογική την οποία συζητάμε και το επίδομα τώρα το οποίο δόθηκε στους συνταξιούχους. Ακριβώς η ίδια λογική είναι. Μα κανένας δεν έχει αντίρρηση να δίνονται σε οποιονδήποτε, οτιδήποτε. Και εγώ ως εργαζόμενος θα ήθελα καλύτερες απολαβές, και ο άνεργος και ο φτωχός και ο χαμηλοσυνταξιούχος οι πάντες. Το ερώτημα είναι, έτσι όπως γίνεται, με το συγκεκριμένο τρόπο που γίνεται, αυτό είναι το καλύτερο? Εμείς διαφωνούμε σε αυτό. Εμείς θεωρούμε ότι με τον τρόπο που γίνεται έχει επαχθέστατα αποτελέσματα για αυτούς τους οποίους υποτίθεται ότι... Κύριε Καγατσούλη, κοιτάξτε. Εάν είχαν προχωρήσει μεταρρυθμίσεις αυτές τις οποίες συζητάμε από την αρχή του προγράμματος. Είναι οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις που δυστυχώς δεν προχώρησαν ούτε με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, αλλά δεν προχώρησαν ούτε και με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Εάν είχαν προχωρήσει και φαινόταν ότι η Ελλάδα φτιάχνει ένα διαφορετικό κράτος, θεραπεύει εν πάση περιπτώσει το μεγάλο καρκίνωμα που λέγεται πελατειακό σύστημα, προκειμένου να μπορέσει να φύγει μπροστά, προκειμένου να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ανάπτυξης, εάν προσπαθούσε να προχωρήσει τέτοιου τύπου αλλαγές και όχι από τη μία να λέει ναι σε μέτρα τα οποία είναι μέτρα λιτότητας, φοροεισπρακτικά όπως αυτά που εφαρμόστηκαν, και από την άλλη τη μεριά να αφήνει άθικτες τις δομές του παραδοσιακού κράτους, τότε να ξέρετε, αν είχαν προχωρήσει αυτά, δεν θα ήμασταν σήμερα σε αυτή την κουβέντα. Ούτε θα υπήρχε αυτή η καχυποψία από πλευράς των δανειστών. Αυτό το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή, χωρίς να θέλω να τους δικαιολογήσω, δεδομένο αυτό και δεδομένα και τα λάθη τους όλο αυτό το διάστημα που συζητάμε, αλλά από την άλλη τη μεριά, αυτή η κυβέρνηση σήμερα, η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα, έχει κάνει δραματικά λάθη και στους χειρισμούς, στους τακτικούς θα έλεγα, λάθη τα οποία μας έχουν πάει πολύ πίσω. Ένα μόνο πράγμα θα πω. Αυτή τη στιγμή πρέπει ή δεν πρέπει να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση χτες? Είναι δυνατόν να συζητάμε και να λέμε, να βάζουμε προσκόμματα του τύπου ότι κοιτάξτε, αυτό είναι ένα συμβούλιο και τι συζητάνε αυτοί και πάμε να κάνουμε πολιτική διαπραγμάτευση? Όλα αυτά κάθε φορά που τα κάνουμε μας πάνε πίσω. Όλα αυτά κάθε φορά μας γυρνάνε ένα βήμα πιο πίσω. Λοιπόν. Να κλείσει αυτό το πράγμα και να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Αυτό...